Είναι συμβολικά αυτά τα οποία έχουν γίνει στον χώρο του αθλητισμού. Καταδεικνύουν όμως συνολικά την εικόνα μιας χώρας που παρά τις δυσκολίες τις μεγάλες κινείται στη σωστή κατεύθυνση και έρχεται σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και αυτές οι ευρωεκλογές έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να επαναλαμβάνω γιατί πρέπει να υπάρχει σημαντική προσέλευση των πολιτών στην κάλπη. Ο λόγος είναι απλός. Τα επόμενα 5 χρόνια θα πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη που θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας. Και θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη στο Ευρωκοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά όργανα, να διαπραγματεύεται πάντα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε από την Ευρώπη. Εξάλλου δεν ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αυτός που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη πριν από ακριβώς 45 χρόνια. Και η Ευρώπη είναι παρούσα παντού στις ζωές μας, όχι μόνο γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν καταρχάς συνδιαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά γιατί η Ευρώπη μέσα από τις πολιτικές σύγκλησης είναι αυτή που μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν αξιοποιήσαμε πάντα την Ευρώπη έτσι όπως θα έπρεπε. Και ήρθε αυτή η κυβέρνηση να επιταχύνει πάλι αυτή τη διαδικασία, να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα και κυρίως να οικοδομήσουμε και πάλι αυτό το οποίο είχαμε χάσει τα χρόνια της κρίσης, την ελληνική αξιοπιστία και την ελληνική υπερηφάνεια. Όταν προσέρχομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μας αντιμετωπίζουν πια ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, μας αντιμετωπίζουν αντίθετα ως την ευχάριστη έκπληξη της Ευρώπης. Ως προς τις οικονομικές μας επιδόσεις. Και αυτό προφανώς μας δίνει άλλη δύναμη και άλλες δυνατότητες. Και γι' αυτό και θέλω να σας ζητήσω αυτή την τελευταία εβδομάδα να εστιαστούμε κυρίως σε έναν στόχο. Και αυτό δεν είναι άλλος από το να πείσουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι μας ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου ότι πρέπει να προσέλθουν στην κάλπη και να ξανακάνουν ακριβώς το ίδιο. Τώρα χρειαζόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα τη συσπήρωση των φίλων της Νέας Δημοκρατίας για να πετύχουμε το στόχο μας, να είμαστε το βράδυ των εκλογών πάλι οι μεγάλοι νικητές με ένα ποσοστό τέτοιο το οποίο δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει όχι την πολιτική μας κυριαρχία. Αυτή διαμορφώθηκε με τη δικιά σας ψήφο στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Να μην τους δώσουμε κυρίως τη δυνατότητα να ξαναρχίσουν να μιλούν με μια γλώσσα την οποία η ελληνική κοινωνία έχει απορρίψει. Διότι αυτό το οποίο ακούμε σήμερα από την αντιπολίτευση δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το οποίο ακούγαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Μπορεί να έχουν ένα καινούριο επικοινωνιακό περιτύλιγμα. Ο λόγος τους όμως εξακολουθεί να διακρίνεται από διχασμό, από τοξικότητα, από λαϊκισμό και από υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Θέλω να τους στείλουμε ένα μήνυμα το οποίο δεν θα είναι μόνο μήνυμα στήριξης της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι και ένα δεύτερο μήνυμα ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στη δύσκολη περίοδο, στη τραυματική περίοδο των μνημονίων, διότι εκεί ακριβώς μας οδηγούν οι ανέξοδες υποσχέσεις τους.